Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις διαρρήκτες που συνέλαβαν χθες οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης στην Κηφισιά μετά από καταδίωξη. Οι κακοποιοί είχαν εισβάλει σε μονοκατοικία στην Εκάλη και είχαν διαφύγει με τα κλοπημαία. Σύμφωνα με τον νόμο όμως δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, καθώς αποζημίωσαν τους ιδιοκτήτες του σπιτιού που έκλεψαν. Οι διαρρήκτες προσεγγίζουν την πόρτα κουζίνας κατοικίας στη Νέα Ερυθρέα. Βλέπουν ότι δεν μπορούν να τη διαρρήξουν και διαδοχικά. Ο ένας μετά τον άλλο την κλωτσούν μέχρι να τη σπάσουν για να αποκτήσουν πρόσβαση στο σπίτι. Μπαίνουν και οι τρεις, ερευνούν όλα τα δωμάτια και μετά από περίπου 2 λεπτά φεύγουν τρέχοντας αφού έχουν τοποθετήσει ό,τι πολύτιμο βρήκαν μέσα σε μια μαξιλαροθήκη. Επειδή εδώ υπάρχουν οικογένειες και άτομα με ανωτέρου οικονομικού επίπεδου και ξέρουν ότι θα βρουν χρήματα ή χρυσαφικά ή αξία, αντικείμενα αξίας. Σχεδόν 24 ώρες μετά, στο στοχαστρό τους, οι κακοποιοί έβαλαν μια μονοκατοικία στην Εκάλη. Παραβίασαν την μπαλκονόπορτα και 4 μέλη της πείρας άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα. Οι διαρρήκτες συνήθως επιλέγουν τις περιοχές που νομίζουν ότι έχουν να αποκομίσουν κάτι. Πιο πλούσια περιοχή, ίσως το ωφέλει να είναι καλύτερα για αυτούς. Σε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο τους περίμενε συνεργός τους. Κατά τη διαφυγή τους εντόπισαν μοτοσυκλετιστές της ομάδας Δίας. Έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, αλλά εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε ανάποδα σε μονοδρόμους. Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, μάλιστα, κινήθηκε με το αυτοκίνητο εναντίον των αστυνομικών και ένας από αυτούς πυροβόλησε προς τα ελαστικά, φοβούμενος για τη ζωή του, χωρίς όμως να κινητοποιήσει το όχημα. Η καταδίωξη συνεχίστηκε για περίπου 8 χιλιόμετρα μέχρι την Κηφισιά. Οι δράστες σταμάτησαν μόνο όταν σε αυτό το σημείο το όχημά τους προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί, αλλά οι αστυνομικοί συνέλαβαν 4 από τους 5. Οι κακοποιοί μετά την απολογία τους αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς αποζημίωσαν τα θύματα τους. Ωραίο σύστημα αυτό. Μπορούν να συνεχίσουν τη δράση τους, κλέβοντας και άλλα σπίτια. Όπου τους πιάνουν θα τα επιστρέφουν, όπου δεν τους πιάνουν θα τα κρατούν.